Το Βραστό παραμένει ένα οικογενειακό εστιατόριο. Το Βραστό Μοσχάρι παραμένει σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, την οποία ακολουθούν το μαμαδίστικο γιουβέτσι, η βελούδινη κοτόσουπα και πολλά άλλα πιάτα ελληνικής κουζίνας στις καλύτερες εκδοχές τους. Το θέλω είναι γλύκισμα. Το θέλω πέφτει το τελευταίο μισάωρο πριν βγει το Βραστό. Είναι γλύκισμα όμως, ρε παιδί μου. Αυτά τα φαγητά τα ξεχνάμε και είναι κρίμα. Δηλαδή είναι επιτομή του μαμαδίστικου φαγητού, είναι επιτομή της ελληνικής κουζίνας, είναι η επιτομή όλων. Πολλές φορές τα απλά είναι πάντα πολύ πιο καλά και πιο νοστιμά. Και πιο σύνθετα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει απλότητα. Καταρχήν να πούμε ότι το ζουμί είναι διαυγές, πράγμα που δείχνει καθαρότητα. Ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Τα λαχανικά είναι σωστά κομμένα. Η πατάτα κρατάει τη γεύση πατάτας. Το σέλινο έχει καραμελώσει και λιώνει στο στόμα. Το καρότο έχει την τραγανότητα. Δηλαδή το κρέας είναι τόσο βρασμένο όσο πρέπει. Άρα εδώ, κατάλαβες, δεν μιλάμε για απλότητα, εδώ μιλάμε για τέχνη. Απλά προσπαθούμε στην καθημερινότητά μας, στη μαγειρική, να την κάνουμε πιο σύνθετη. Γιατί νομίζουμε ότι αν κάνουμε σύνθετα πράγματα θα είναι αυτό και εκείνο και το άλλο. Και τελικά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι προσπαθούμε κι εμείς το απλό, το δώσουμε στον κόσμο και με τις συνταγές της μαμάς και του μπαμπά του Παναγιώτη που τόσα χρόνια κρατά το μαγαζί και εμείς το συνεχίσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Το αναβαθμίσατε όμως. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μαγαζί που είναι ανοιχτό από το 69. Το 69, ναι. Το μαγαζί φαίνεται πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ ζεστό, πολύ όμορφο. Έχει αλλάξει. Το μαγαζί ήταν ένα παλιό κουτουκάκι με χαλίκια έξω στην αυλή. Είχαμε βαρέλια πίσω που φτιάχναμε εμείς ήδη το κρασί. Τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Δεν βρίσκαμε βαρελάδες να σκεφτείς να μας καθαρίσουν τα βαρέλια. Και όλα αυτά αναγκαστικά αλλάξανε. Χωρίς όμως να είναι kitsch, θα πω, είναι πάρα πολύ ζεστό. Δηλαδή όλο το κόνσεπτ είναι πάρα πολύ ζεστό. Να είναι σπίτι. Να θυμίζει σπίτι. Σπίτι, ναι. Να θυμίζει σπίτι. Δηλαδή, εγώ μπήκα μέσα και μου ήταν πολύ οικείο. Ενώ δεν έχω ξανάρθει, μου ήταν οικείο και λέω: κοίτα να δεις τι ωραίο και τι οικείο. Δύσκολο το πετυχαίνει ένα μαγαζί αυτό. Το Βραστό είναι το όνομα από τότε. Το όνομα δεν ήταν Βραστό. Το όνομα λεγόταν παλιά, το μαγαζί λεγόταν Ιωρέβια, λόγω καταγωγής. Ο μπαμπάς είναι από Κάριστο. Α. Και πώς επικράτησε το Βραστό? Είχε το Βραστό σαν φαγητό, δεν είχε πολλά. Είχε 2-3 φαγητά τότε, μην φανταστείς μεγάλη ποικιλία. Και οι πελάτες λέγανε, ξέρω εγώ, πάμε να φάμε Βραστό. Πάμε για Βραστό. Mm. Και μόνοι τους οι πελάτες αλλάξαν την ονομασία του μαγαζιού τέλη της δεκαετίας του 70 σε Βραστό. Πρέπει να σου πω ότι γνώρισα και τον μπαμπά, ο οποίος μου είπε ότι είναι 83. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν του φέρει. Έχετε εδώ και είναι κοτσανάτος, ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος και νομίζω ότι του δίνει και πάρα πολύ ζωή αυτό. Είναι ναι. Η ζωή του, το μαγαζί είναι η ζωή του. Ακόμα πολλές φορές έρχεται το πρωί, θα του πούμε μπαμπά, κόψε μου 10 κιλά κρέας. Και του αρέσει, γιατί και σαν χρήσιμος και γενικά νιώθει ότι προσφέρει ακόμα στο μαγαζί, που ισχύει, δηλαδή δεν είναι... Πόσο δύσκολο είναι σε μια εποχή που το φαγητό αλλάζει πάρα πολύ, εσείς να κρατάτε την παράδοση? Υπάρχουν ορισμένα φαγητά, τα οποία δεν έχουμε τολμήσει καν να τα πειράξουμε. Τα τυροπιτάκια με φίλο στο χέρι που κάνουμε κάθε μέρα. Παίρνουμε το λιμωτήρι από την Κάριστο, καταγωγή από εκεί. Τα μπιφτέκια μας. Κόβουμε εμείς το μοσχαρίτσιο κύμα. Είναι μόνο με ρίγανη και αλάτι. Δεν βάζουμε ούτε ψωμί, ούτε κρεμμύδι, ούτε φρυγανιά. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται κάπως γιατί δεν είναι τόσο αφράτο. Μα έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Επειδή πλέον ανοίγαμε και το μεσημέρι, έπρεπε να προσαρμόσουμε το μενού μας και σε φαγητά. Πανακόριζο, ρεβίτια, λαδερά. Αυτά δεν τα είχαμε όταν ανοίγαμε μόνο βράδυ. Δύσκολα θα τρώγε κάποιος πελάτης βράδυ τέτοια φαγητά. Φέραμε εδώ τη Φανούλα, τη μητέρα μου, τη βάλαμε κάτω, συνταγογραφήσαμε τις... Αποκρουτογραφήσουμε τις συνταγές. Τα γράψαμε και πλέον πολλά από τα φαγητά αυτά που έχουμε τώρα το μεσημέρι και αυτά είναι συνταγές της Φανής. Είδα όμως ότι υπάρχει και πάρα πολύ delivery, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνεται και αυτή την υπηρεσία στον πελάτη.
Να δει ότι μπορεί ο πελάτης να έρθει να φάει εδώ εξαιρετικό φαγητό, αλλά αν δεν θέλει να έρθει εδώ, μπορεί να το πάρει και να το φάει και στο σπίτι. Γενικά η τάση πήγε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Ανέβηκε μετά τον κορονοϊό. Mm. Ανέβηκε προς το delivery. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε να το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Όσο πιο καλή γίνεται και όσο πιο γρήγορη γίνεται για να τρώνε ο κόσμος το σπιτικό φαγητό που τρώγαμε εμείς από τη μαμά. Γιατί η μαμά μας έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν πρέπει να τρώμε κάθε μέρα κρέας και μας έκανε αυτά τα φαγητά για μας για να τρώμε εμείς. Mm. Τα φασολάκια, τα γιουβαρλάκια, το ένα και το άλλο. Και αυτά βάλαμε μέσα στο μενού για να δώσουμε στον κόσμο που ήταν και τότε κλεισμένος μέσα στα σπίτια του και δεν μπορούσε να εύκολο να κινηθεί και όλα αυτά. Να δώσουμε αυτές τις συνταγές της μαμάς της Φανής, να τις δώσουμε στον κόσμο. Και είναι για μας μεγάλη ευχαρίστηση όταν ο κόσμος ευχαριστείται και όταν ακούμε τον μπράβο και το ευχαριστώ. Είναι αυτό που λέμε, το μαγαζί είναι προσωπικό, το μαγαζί έχει ιστορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό που εσείς οι δύο το αγαπάτε τόσο πολύ και το συνεχίζετε. Γιατί πάρα πολλές φορές τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εστιατόρια τα παρνιούνται. Γενικά σαν επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δεσμευτικό, είναι σκλαβιά ουσιαστικά. Mm. Αλλά πρώτα αγαπάς αυτό. Και την κουζίνα αγαπάς και το χαμόγελο του πελάτη αγαπάς. Όταν είναι ευχαριστημένο, τον μπράβο που σε πάρει τηλέφωνο, το σπίτι, τι ωραίο φαγητό, ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ ωραίο το φαγητό και αυτά. Αυτός ανεβάζει. Αυτός ανεβάζει. Αυτός σου δίνει δύναμη. Αυτός σου δίνει δύναμη. Όταν τέτοιο. Και βέβαια αυτό το φαγητό που εγώ θα συνεχίσω να τρώω.